Δεν μπορούσα να μην έχω τον Γουλιέλμο. Εντάξει, επικαιρότητα, ρε φιλέ. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι. Τι και αν ανανέωσε στο Λουτσέσκο και αν παίζει στη Champions League, ο Γουλιέλμο που πήγαμε. Φιλέ, επικαιρότητα είναι πάνω απ' όλα. Τι να κάνουμε. Τι έλεγε, γιατί έλεγε κάτι. Έλεγε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά τον κόψατε και δεν τον ακούσαμε. Και τον χάσαμε. Αυτή είστε. Ναι, αλλά ο Νίκο ήταν μέσα, τον άκουγε προσωπικά. Ο πασχετικό Νίκο. Καταρχά, κάποιο τον παρομοίασε εδώ σε ένα μήνυμα που μου ήρθε με τον Κούγια. Όντως η φωνή μοιάζει λίγο, είναι η αλήθεια. Και λακωνικό αυτό το χαρακτήριζε. Δηλαδή, σκέψου ότι μιλούσε μία ώρα και είχαν γίνει μόλις δύο ερωτήσεις. Τελειώσαμε. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε 6 ώρες, παιδιά, το Γουλιέλμο. Πώς είναι το επίθετο. Γουλιέλμο στο επίθετο, ρε φίλε. Δημήτρης στο μικρό. Το όνομα. Α, δεν είναι επίθετο, είναι. Σοκ. Είναι ρε φίλε, τραγουδιστής. Είναι άνθρωπος, θα λέγει Γουλιέλμο μόνο. Εγώ νομίζω είναι Γουλιέλμο Παπαδόπουλος. Γουλιέλμο, θα κατέβεις να παίξουμε, του λέγανε τα παιδιά. Ναι, στη Σταυρόπολη εμείς είχαμε 5 Γουλιέλμους στην τάξη. Τι γίνεται, Σταύρο, σας φωτοχώρη δεν είχες. Γουλιέλμο, φυσικά εννοείται. Αυτό ακριβώς. Ο διπλανός του. Ο διπλανός του. Γιατί παρδιάβεται το πιλοκόρκα. Τώρα, τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, επιτέλους. Έχουμε σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Ανανέωσε ο Λουτσέσκου, έρχεται η Μπενφίκα. Σήμερα έρχεται η Μπενφίκα. Σήμερα έρχεται. Εντάξει. Καμιά θλάση δεν είχε με την. Τίποτα. Και ο Σάλβιο λένε κανονικά είναι στην αποστολή. Ο Αλμέιδα. Ο όχι, Γρυμάλδο, τίποτα. Δεν έχουν θέματα. Πίζει. Οι εντεκάβρο του όλοι, βασικά κάτι. Οι εντεκάβρο του όλοι. Δεν ξέρετε ότι έχει μετρήσει ο διαιτητής αναμέτρησης της Τετάρτης, ότι έχει μετρήσει γκολ που πήγε από το πλάγιο δίχτυ. Ναι. Ο Γερμανός αυτός, αυτό το λουλούδι. Επίσης που έχει παίξει τελικό. Πέρσι. Όχι, πέρσι είναι όχι, το 17 τέλος πάντων, ναι. Το προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Το Real Juve. Ο Μπρίχ έχει μετρήσει γκολ, μπήκε από το πλάγιο δίχτυ μέσα. Πολύ ωραία. Σου λέει δίχτυ είναι. Δύσκολη φάση. Βλέπεις πως μας πάνε, στο πρώτο αυτός του τελικού. Ο Σέλμος είναι δακτυλοδεικτούμενος. Ο Μπρίχ δεν είναι τόσο... Ο Μπρίχ είναι να σε συμπαθήσει. Δεν είμαστε εμείς συμπαθητικοί. Να μας συμπαθήσει, δεν είμαστε. Τώρα, συγγνώμη, δεν είμαστε εμείς συμπαθητικοί. Νίνα, τους λέω αρχές Ιουνίου. Ρε, πηγαίνετε την κόμενα στο Σάνι να τελειώνουμε. Το λάτρεψε το μέρος. Πηγαίνετε στο Σάνι την κόμενα. Εδώ ο Λούπος κάθε μέρα εκεί είναι. Εντάξει, είναι ωραία, να σου πω κάτι. Είναι ωραία το στο Σάνι. Στο Σάνι είναι πολύ ωραία, γιατί εμείς είχαμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο Σάνι. Και επίσης αν είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε και κάτι, θα το κάναμε, αλλά δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε. Ναι. Δεν την έχουμε. Όπως κάποια άλλη που μαθαίνουμε σήμερα. Ναι, αλλά Σάνι, φίλε, το πας εκεί. Εκεί είναι το μυστικό. Ναι, και τελειώνει. Πας στην Νίνα με το μαύρο φρύδι. Αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση, είναι... Είναι νέα μόδα. Είναι νέα μόδα. Είναι νέα μόδα. Είναι μαύρο... Να σου πω κάτι, δεν έχεις δει το χειμωνόλες που είναι με το μαύρο φρύδι και το χείλι, τα μολύβι χιλιών εδώ, τέρμα πάνω. Αυτό για το αναστοχία μου καλύτερα, το ξέρω, το θυμάμαι. Ναι, αυτό είναι το κόχος. Ίδιο με το φρύδι το μολύβι, έτσι, ναι, εσύ, να φαίνεται. Είναι αντίθεση, μάλιστα. Okay. Αυτό είναι για στο χείλι, μην αστοχήσεις. Και... Ναι, αλλά πάει και τρία στρέμματα πάνω. Τι εννοείς. Ανεβαίνει το χείλο. Βλάκα κάνεις. Έχεις δει χείλος με μολύβι και χείλος χωρίς μολύβι. Χείλος να τεταπλάσιο από το κανονικό. Η Νίνα λοιπόν, άμα ήταν στο Σάνι, όπως λες. Θα καθαρίσει μπουγάδα, παιδιά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα έμπαινε ο άνθρωπος που χθες και θα γινόσουν ενώ κάτω. Να ενημερώσω ότι 2 η ώρα, ένα όνειρο, δικό μου προσωπικό, το παλεύω χρόνια, ωραία, είναι να βάλω στούντιο τον άνθρωπο του παρασκηνίου. Ναι. Το παλεύω χρόνια. Δώσε ένα στίγμα όμως. Είναι ό,τι έχει συμβεί και ό,τι θα συμβεί είναι μέσα. Είναι μέσα. Όχι, είναι μέσα. Ποδοσφαιρά άνθρωπος. Εντάξει. Είναι μέσα με κάποιο τρόπο. Ποδοσφαιρά άνθρωπος. Ποδοσφαιρά άνθρωπος. Τη πιάτσα δηλαδή. Όχι τη πιάτσα απλά. Η πιάτσα του ποδοσφαιρά. Εντάξει. Δεν θα κρατήσουμε ένα προφίλ χαμηλό. Δεν θα ανακοινώσουμε. Όνομα. Στοιχεία, ονόματα, αυτά και πρέπει να μείνει στην σκιά. Εκεί που κινείται εξάλλου. Εκεί που κινείται εξάλλου. Κινείται στη σκιά. Αλλά καταφέρνω και το βάζω στούντιο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Ξεκάθαρο. Ναι, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Αλλά ένα όνειρο δεκαετιών από τότε που τον γνώρισα, πριν 15 χρόνια. Να σου πω κάτι, δεν μας είπες όνομα, αλλά μας είπες μία ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Που δυστυχώς δεν μπορούμε να τη μοιραστούμε, φαντάζομαι. Στη Βόρεια Ελλάδα με διαφορά από τη δεύτερη. Για μένα προσωπικά.
Εκείνη την ιστορία. Θα πω μια ακόμη ιστορία. Μόλις έχουν γίνει συλλήψεις. Ωραία, ξεκινάμε. Των στοιχημάτων, μπαίνω στο Πόρτο Καράς, τον βλέπω ενώ έχει μια ουρά 500 άτομα, κάτι ένα ρώσικο γκρουπ, και μου φωνάζει από το διάολο το τέτοιο, Σταύρο, ντρέπομαι που δεν είμαι στη λίστα. Και το πιστεύω. Το πιστεύω. Ντρέπομαι που δεν είμαι στη λίστα. Και το πιστεύω πραγματικά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα βρίσκεται εδώ στις δύο μαζί μας. Ευελπιστούμε να τον πείσουμε να κάνει κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή εκπομπή. Δύσκολο. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Όσους παλιά είχα πει τη σκέψη μου αυτή, ναι, μου λέγανε αποκλείεται. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Σήμερα θα αποκαλυφθεί. Σήμερα θα αποκαλυφθεί. Και ελπίζω να μην πάμε φυλακή που θα πω. Ξεκινάμε από το βασικό. Από τα πολύ βασικά. Και από εκεί και πέρα βέβαια να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς δουλεύει το παρασκήνιο. Ναι. Γιατί όλοι λένε, αλλά κανείς δεν ζει. Εδώ στο Λίμπερο λοιπόν και στο ΠΑΟΚ 24, πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Έτσι. Παράδειγμα. Κρίνω εγώ κάποιον να εκτελεί φάουλ. Mm-hmm. Είδες φάουλ που βάζεις απέναντι στην προετοιμασία. Ναι. Είδες. Ναι. Ναι. Γελάει, δεν γίνεται ρε φίλε. Πρέπει να ξέρεις να το χτυπάς το φάουλ. Να περνάει το τείχος, να βρίσκεις αιστεία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μην έχεις βάλει ποτέ φάουλ στη ζωή σου. Και να σου λένε βάρα τώρα. Και να λες δεν το βάρεσε καλά. Τι έκανε λάθος που δεν το βάρεσε καλά. Σωστά. Επειδή πήγε από πάνω. Είχε το σώμα του σωστά. Έβαλε το πόδι σωστά. Ήταν το τείχος σωστό. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Είναι εγώ του ΠΑΟΚ 24 λοιπόν. Φαγωμένη όσο δεν πάει άλλο λόγω της συνέντευξης τύπου της Καϊάρεως. Και εγώ νόμιζα λόγω των γλυκών που έφερες και των αλμπυρών βεβαίως. Χρόνια πολλά, Σταύρο Κόλκα. Ναι. Χρόνια πολλά να συγχαιρόμαστε με υγεία. 43 έγινα, ορίμασα. Αυτό φαίνεται. Έξω γιατί σου φέραν από την αναδομό κεράκι 50, πες τώρα. Στην αναδομό είναι αλήθεια. Ποια ήταν η εξήγηση. Είναι αλήθεια ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος μου στέλνει κάρτα. Η θαυμάστριά σου στην αναδομό. Ναι. Τα κεράκια που φαίνεται το 5 και το 0. Να βάλω 0-5. Το βάζεις και ανάποδα. 0-5 δεν το βάζεις. 50 έβαλε. 43 κλείνουμε σήμερα. Τι 43 ρε Σταύρο. 43 φίλε. Όταν με γνώρισες πόσο ήμουν. 25. Όχι, 25 ήμουν, αλλά ήμουν 33. Ναι. Δεν σε προλάβαμε μακρύ μαλλί. Δυστυχώς δεν είχα αυτή την τύχη. Από αυτούς που συνεργάζομαι τώρα, μόνο ο Τζορμπατζόγλου στο Κιοκούσης με θυμούνται με μακρύ μαλλιά. Δεν είχα αυτή την τύχη. Ο Τσαλτίδης, ο Άκης δεν με προλάβαμε. Δεν γνωριζόμασταν τότε. Ο Άκης ήταν τότε. Είχε το έντεχνο. Ναι. Χρόνια πολλά και στον Άκη να πούμε, για χθες, έτσι, εγώ βέβαια. Πάντα, βέβαια. Επειδή έχουμε 26-27, πάντα πάμε, βγαίνουμε μια selfie μαζί και στην αλλαγή. Ναι, ωραία. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν, παιδιά. Ναι. Υγεία να έχετε. Ηρεμία. Ηρεμία, πάνω απ' όλα. Γαλήνη. Γαλήνη, πάνω απ' όλα. Ο Μύρος Champions Link. Σε ναι. Πρώτη φάση. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Κάθε σεζόν τα ίδια. Σταύρο, πώς τη βλέπεις φέτος στην ομάδα. Ξέρεις, τα γενέθλια σου χρόνια πολλά, τι κάνεις, πώς τη βλέπεις στην ομάδα. Κάτσε λίγο, περίμενα να γελάσουμε. Είσαι στον αέρα, πρόσεχε τι θα πεις. Αγαπούλα μου. Για το τραγουδίσω. Ναι, ναι, ναι. Να ζήσεις καβράκι και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά. Να του να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως. Μπράβο ρε Κρυσταλία, μπράβο ρε Κρυσταλία, μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Ευχαριστώ μωρό μου, ακούστηκε και στα αγγλικά. Άχι και στα αγγλικά. Στα ποντιακά το ξέρεις που είναι και της μόδας. Όχι. Έλα ρε αγάπη μου, μάθε κάτι επιτέλους. Βοήθαμε λίγο. Μπορώ να τραγουδήσω ποντιακά αν θέλεις. Για πες ένα ρεφρέν, όχι πολλά. Μπορεί να μας ακούει και ο πρόεδρος, είναι εδώ. Έλα. All the Pontians together. Καλά μπορεί, ξέρεις και ποντιακά, ξέρεις. Κρυσταλία Βαρβαρίδου, live εδώ. Να σου πω, δύο συντονίσου,
Μη μιλάς, μη πεις, μη πεις τίποτα. Φιλιά, γεια. Δεν λέω τίποτα. Bye, bye. Bye. Συμβαίνουν αυτά. Φίλε, γιατί και ποντιακά, σούπερ. Και με τέτοιο γρέζι η φωνή και τέτοια. Εντάξει, κοπέλα είναι φωνή. Φωνή είναι η κοπέλα. Ναι, ναι. Δυνατή. Θα πάμε στις μούσες, να δούμε και τη φίλη μας την Κρυσταλία. Το Ρόζα να δούμε στις μούσες. Βασικά ζει ο Ρόζας μετά τις δύο προκρίσεις του ΠΑΟΚ. Ή περιμένει Τετάρτη για να δούμε αν θα ανασάνει ή όχι. Άντε για ΠΑΟΚ τίποτα δεν έχουμε πειρεμή, 25 πήγε άντε. Ανανέωσε ο Λουτσέσκου. Ένα χρόνο αυτό ήτανε. Κάτσε ρε φίλε, τελείωνε το καλό. Επέκτηνε είναι το σωστό. Το περασμένο καλοκαίρι τελείωνε το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Ενεργοποίησαμε το συν ένα. Mm-hmm. Και ενεργοποίησαμε το συν ένα, αλλά δεν φτάνει το συν ένα. Κάνουν κι άλλο ένα. Ναι. Σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, ο Λουτσέσκου δεν μιλάει ποτέ για λεφτά, να ξέρετε. Να σου πω κάτι. Ποτέ. Έχει ανάγκη. Όχι, θα μου πει. Δεν πεις. Έχει ανάγκη. Έλα, αλλά... δεν μιλάει ποτέ για αυτά. Αλλά δεν, συγγνώμη, γίνεται μια κουβέντα και τι, δεν πέφτει το χρήμα στη συζήτηση. Όχι, δεν είναι χαζός όπως άλλοι. Ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πει στο Σαββίδι, πες εσύ ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει το νούμερο. Και να σου πει μικρότερο από αυτό που περιμένεις. Ναι. Δηλαδή, πόσο ηλίθιο μπορεί να είναι να πάει κάποιος και να πει το Σαββίδι, θέλω τόσα. Δεν είναι ηλίθιο. Η Νίνα το έκανε τόσο καιρό και ο Βέρμπουμ και τα πήρε. Που υπάρχουν στην ομάδα. Άσε αυτού που έρχονται. Okay. Ένα μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά δεν θα το πω. Μην με κοιτάς έτσι. Είναι στην ομάδα ή ήταν. Όχι, ήταν. Γι' αυτό έφυγε αυτό. Α, οκ. Okay, okay. Κατάλαβα. Έφυγε. Κατάλαβα. Το μάντεψε ποιο. Δεν θέλω τόσα. Ναι. Ορίστε. Πάρ το μηδέν. Ναι. Μπορεί να του δείτε παραπάνω αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά. Πάρε το μηδέν, δεν σε ακούω. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένεις. Ναι. Δηλαδή, πας να κάνεις ένα ραντεβού, μία συζήτηση μαζί του. Ναι. Σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι να φέτος, ξέρω εγώ έτσι πως πήγαν τα πράγματα, θέλω 10 ευρώ σου λέω. Τώρα τα βάζω εντελώς σχήμα. Και ας πει ο Σαββίδης κάτω από 10 ευρώ, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε μία σου δεις. Ό,τι άλλο χρέος έτον το Σαββίδη. Δηλαδή, θα πρέπει να είσαι. Ότι είναι λάτς, είναι λάτς. Απλά μη του πουλήσει τρέλα. Κατάλαβες. Μη του πουλήσει τρέλα. Του μεγάλου. Και αυτός που του πούλησε τρέλα είχε και συνέχεια, κατάλαβες. Είχε συνέχεια. Αυτό. Ναι. Είχε και συνέχεια, τώρα ας πάει στα βάθη να δούμε τι θα γίνει. Πάμε. Ο Λουτσέσκο ανανέωσε λοιπόν. Συμβολική κίνηση, νομίζω αναμενόμενη. Ίσως και το timing να είναι πιο αναφέρει. Συμβολικό. Όχι, είναι δώρο γενεθλίων μου για μένα. Έγινε. Α, οκ. Okay. Θέλω ο Λουτσέσκο να μείνει στον ΠΑΟΚ 25 χρόνια. Κακό είναι. Όχι. Μόνο για δύο προπονητές το έχω πει αυτό. Ποιο να το έλεγε ότι θα κάναμε μια τέτοια κουβέντα για αυτόν, πέρσι όταν ερχόταν. Ποιο θα το έλεγε ότι θα κάναμε μια τέτοια κουβέντα για αυτόν πέρσι όταν ερχόταν. Αν πει μπάλα ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Okay. Το ποδόσφαιρο, αν είσαι σοβαρό και έχει ξεκάθαρε αρχέ, ναι. Όπω όταν δεν τι μονομίζω, είναι θέμα χρόνου να δικαιωθεί. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να βοηθήσει και το περιβάλλον, θα πρέπει να έχει γερό στομάχι. Δηλαδή οι περισσότεροι προπονητέ που την πατάνε. Σε φάση πίεση, ναι. Φεύγουν από τι αρχέ του. Ναι. Κατάλαβες. Κάνουν αυτό που δείχνει ασφαλές. Mm-hmm. Τι θέλει κοινή γνώμη, να βάλω το Μοσχοβίτη. Mm-hmm. Αφού δεν βλέπει το Μοσχοβίτης. Mm-hmm. Αλλά μήπως θα τον βάλω για να κερδίσω χρόνο. Ναι. Να καλύψω το τον μετά. Αυτό μου. Ναι. Ευχαριστώ και τη μαμά και τη Σταλία μου. Να είσαι καλά. Όταν ο Λουτσέσκου δεν το έκανε αυτό. Mm-hmm. Υπήρχε μια κομβική συγκυρία του τραυματισμού του Καντουρί στην Ξάνθη. Ενώ το πιάνει καλά, βάζει τους Έλληνες, ναι. Για να ταρακουνήσει λίγο τους ξένους που ήταν δυνατό γκρουπ μέσα στο γκρουπ, mm-hmm. Και θεωρούσαν τα πάντα δεδομένα. Εντάξει, ταρακουνεί όντως τον οργανισμό εκεί λίγο. Τι γίνεται, δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς και παίζει ο Κουλούρης. Ναι. Δεν παίζει ο Ρέι που είναι μεταγραφή 1,5 εκατομμυρίου και παίζει ο Πασχαλάκης. Δεν παίζει ο Τζάλμα 800.000 και παίζει ο Λιμιός. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια αντίδραση εκείνη την ώρα στο γκρουπ. Απλά ο τραυματισμός του Καντουρί φέρνει τον Μπέλκα στον άξονα και αλλάζει όλη τη δομή της ομάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούν κάποιοι, ο Μπέλκας είναι ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Νομίζω το καταλάβατε και προχθές. Προχθές που δεν έπαιζε σίγουρα, το καταλάβαμε όλοι. Δηλαδή η ενέργειά του, το απροσδόκητο, το απρόπτο. Ήταν αυτό που έλειπε σε αρκετές στιγμές, παρότι ο Καντουρί ήταν καλός όσο ήταν, δεν ήταν κουρασμένος. Ναι. Μετά κουράστηκαν όλοι και αντίο ζωή. Οπότε Λουτσέσκου μέχρι το 20 με την επέκταση αυτού του συμβολαίου. Ναι.
Νομίζω ότι η συμφωνία υπήρχε εδώ και καιρό από ό,τι καταλαβαίνω. Ε? Ουσιαστικά η συμφωνία υπήρχε εδώ και καιρό, απλά ανακοινώθηκε τώρα. Μιλάνε εδώ και από τον Μάιο μιλήσαμε πρώτη φορά για το τι θα γίνει με το συμβόλαιο. Mm-hmm. Εκεί αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί και ότι υπάρχει διάθεση του ΠΑΟΚ να πάει λίγο παραπέρα, όπως και έγινε. Θα μπορούσε να πει για λόγους εντυπωσιασμού ότι mm-hmm. μέχρι το 25. Ωραία. Εντάξει, καλά. Ναι, άρα 25, δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε. Όλα καλά να πάνε. Και αυτός έχει φιλοδοξίες. Δεν μπήκε τυχαία ρήτρα 2 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Μπορεί να θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα άλλο. Αν κλείσει τον κύκλο, αν αισθανθεί ότι κλείνει τον κύκλο του στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. ΠΑΟΚ 24 λοιπόν, στο Λίμπερο 14,4. Στοίχημα μαζί μας, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, η οποία φροντίζει με όλες τις σύγχρονες πρακτικές να είναι δίπλα σας. Μας πλήρωσε χθες ένα live πολύ ωραίο. Ναι. Ναι, 0-1 η Dortmund, εγώ θα το γυρίσει, 2,70. Ναι. 8. Ναι. Έχουμε χρόνο. Ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο live πρέπει να ήταν και η Real χθες που έβλεπα. Και over 1,5 Chelsea, ρε φίλε, 2,45 στο 60. Δηλαδή, και σε 15 λεπτά μπαίνουν 3 γκολ. Ναι, μα θα, ναι. Θα πει το ένα, θα πει το άλλο. Στάνταρ. Ναι. Δεν γίνεται. Θα νομίζω ότι το κάνει επίτηδες την επόμενη φορά. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετά θέματα. Είναι η αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, αφήνοντας στην άκρη για λίγο το παιχνίδι με την Μπενφίκα, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάζω, Νίκο μου και φίλε κρατής του Λίμπερο 14,4 και του ΠΑΟΚ 24, είναι το εξής απλό πράγμα. Από την πρώτη αγωνιστική είδαμε μια προσπάθεια, δεν θα πω στη διαδικασία, είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Εγώ λέω ότι είναι από αυτά τα πέναλτι που στην Ελλάδα δίνονται και στην Αγγλία δεν δίνονται. Εγώ λέω ότι όποιος έχει δει το παιχνίδι και το παρακολουθεί, καταλαβαίνει ότι αυτό το πέναλτι 9 στις 10 φορές το δώσει. Ναι, γιατί υπάρχει και μια σειρά γεγονότων. Ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή, όταν τρώει τη δεύτερη του κότσιρα που είναι μας δεύτερη κάρτα, είναι χτύπημα. Και ο προπονητής τον βγάζει στο ημίχρονο. Ναι. Και μας αναγκάζει, ενώ δεν έχουμε καμία διάθεση, καμία αρνητική προδιάθεση απέναντί του, να τα κάνουμε άνω κάτω συνέντευξη τύπου. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει κλίμα. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο Παντελίδης. Και τέλος πάντων, είναι ντροπή από την πλευρά του να το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω να το καταλαβαίνει πλέον από αυτά που ακολουθήσανε. Η φάση, όλη η διαιτησία του Κουτσάφτη ξεκάθαρα δεν θέλει να ευνοήσει κανέναν. Κάνει λάθος που δεν βγάζει τη δεύτερη κίτρινη, το καταλαβαίνει στο ημίχρονο. Ωραία. Και σε μια φάση αμφισβητούμενη που το κερδίζει ο Πρίγιοβιτς. Ωραία. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καθόλου. Δηλαδή τα δύο πέναλτι που πάω και έχουν σφυριχτεί κατά του mm-hmm. στο παιχνίδι με την, στο Champions League είναι 10 φορές χειρότερα. Mm-hmm. Εντάξει. Δίνει το πέναλτι και ο Πάο κερδίζει ένα 0. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία, λάσπης του ΠΑΟΚ απευθείας από πλευράς ΑΕΚ και μια χαριτομενιά του Καραπαπά τέλος πάντων, ναι. Όπως δήθεν σύμφωνα με την ΑΕΚ είναι σύμμαχός μας. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια της πλευράς της ΑΕΚ να ανακτήσει ηθικό πλεονέκτημα, μιας και η ίδια ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πέρσι έκλειψε το πρωτάθλημα, εντάξει. Και επειδή δεν έχει μπέσα η ΑΕΚ, αυτό έχει ξεκαθαριστεί νομίζω εδώ και καιρό, αντί να του μπεκιαστεί και να πάμε σε ένα πρωτάθλημα που θα παιχτεί στο γήπεδο, συνεχίζει να προκαλεί. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε κάτι με το δημόσιο διάλογο. Αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι έρχεται μια χρονιά πάρα πολύ πιεστική και πάρα πολύ ψυχοφθόρα όσον αφορά σε χώριες ελληνικές διοργανώσεις. Δηλαδή κάθε Κυριακή θα έχουμε, αυτοί θέλουν να μπούμε σε μια κουβέντα με το μυρογνωμόνιο, είναι δεν είναι offside, πολύ είναι ωραία. Είναι penalty, είναι πολύ το ωραία. Ένα, είναι το άλλο. Μαζί σου όλα, να την ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. ΒΑΡ γιατί δεν έχουμε. Να μπει το ΒΑΡ. Αυτό να μπει το ΒΑΡ. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που επίσημα ζήτησε ΒΑΡ. Τη στιγμή που η ΑΕΚ, εγώ προσωπικά, άμα θέλει ο Ανδρέας ο Δημάτος να με διαψεύσει, όταν ζητήσαμε δημοσίως το ΒΑΡ, πήρα τηλέφωνο απευθείας τον ίδιο και λέω θα κάνετε δημόσια τοποθέτηση για το ΒΑΡ, mm-hmm. όταν οι σχέσεις μας ήταν καλές. Mm-hmm. Και μου είπε μαμού, ποτέ δεν μου είπε θα κάνουμε και δεν έκανε ποτέ η ΑΕΚ δημόσια τοποθέτηση για το ΒΑΡ, τότε ποτέ. Την μπάλα έκυγε.
Ο Ολυμπιακός εννοείται δεν κάνει ποτέ δημόσια τοποθέτηση για το VAR. Δεν το συζητάμε. Και ο Βασιλιάδης βέβαια δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι γρήγορος στο να πάρει αποφάσεις κομβικές. Είναι γρήγορος στο να πάρει αποφάσεις πολιτικές, όπως είναι αυτή η υπόθεση της ΕΡΤ, που πληρώνει λεφτά που δεν θα πάρει ποτέ πίσω το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει την αδυναμία 7 ομάδων ωραία, να παίξουν στο πρωτάθλημα της Super League και να βγουν τηλεοπτική στέγη. Και να περνάει και πολιτική, για όσους χθες το βράδυ είδαμε και λίγο την εκπομπή εκείνη την ώρα. Εγώ θα κρατήσω πισινή στο κομμάτι αυτό, Νίκο, okay. Να σου πω γιατί. Okay. Επικοινώνησα και με την ΕΡΤ. Mm-hmm. Θέλοντας να ρωτήσω τι έγινε, γιατί μέχρι τώρα τα ερίσματα που είχα ήταν από δικούς μας. Mm-hmm. Μου λένε αυτό είδαμε, αυτό είπαμε. Okay. Στο ερώτημα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ αυτό είδατε και αυτό θα πείτε θα ισχύει. 100% εγγυώμαι. Εδώ λέει αυτός που μιλάω. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, θα κάνω υπομονή. Δεν θα βιαστώ. Okay. Εντάξει. Okay. Κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά. Mm-hmm. Αν πραγματικά αυτό είδες και αυτό είπες, ναι, okay. Είμαι 100% μαζί σου. Okay. Να το δούμε λοιπόν, να δούμε τι θα βλέπει ο καθένας όταν πάει αλλού η βαλίτσα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Είναι μια χρονιά με απαιτήσεις. Δεν χρειάζεται να μεταφέρετε η ατζέντα από τους άλλους όπου γουστάρουνε. Εγώ πραγματικά διαφορώ για αυτούς. Δεν τους λυπάμαι σχεδόν. Βλέπω αυτά που αναγκάζονται να γράψουν για να πείσουν το δικό τους κοινό κυρίως. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να έχει 8.000 κόσμο στο ΑΕΚ. Καταρχάς, ρε φίλε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι με τον τρόπο που είναι η πρωταθλήτρια. Mm. Έχει σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους Champions League. Mm. Ωραία. Και το μόνιμο θέμα της είναι το τι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αν είχε εύνοια και έβγαλε όλο αυτό το κλίμα. Έτσι. Βγήκε μέσα από την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ είναι, ξαναλέω, πρωταθλήτρια με τον τρόπο που είναι. Okay. Έπαιξε με χωριά για να φτάσει εκεί που είναι. Πολύ σωστά. Και εμείς χάσαμε το πρωτάθλημα στα χαρτιά και έχουμε περάσει έναν όμιλο του Champions League μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι το κρίσιμο για να πούμε στου ομίλου του Champions League. Και έχουν το θράσος και μιλάνε. Αυτούς πρέπει να τους λυπάσαι. Mm-hmm. Να δεις πόσα μηνύματα σκάνε στο SDNA. Mm-hmm. Ένα πιτσιρικά στη σέρια και θα πάω κάτω σπίτι του Κόλκα. Και λέω τώρα να πάω κάτω το σπίτι το δικό του που βρήκα που είναι 6 λεπτά μετά. Έχουν και θράσους. Ναι. Όχι στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Ωραία. Ούτε στην Αθήνα βέβαια. Αυτά συνήθως βλαχάκια τα κάνουν. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε. Χθες είχα με κάτι φίλους διάλογο το βράδυ τι κάνει η ΠΑΕ και τι κάνει η ΠΑΕ. Παιδιά η ΠΑΕ, τι να κάνει. Πες μου σε τι να κάνει η ΠΑΕ. Να βγει να απαντήσει τι, σε ποιον, σε ρεπόρτερ ΑΕΚ. Να απαντήσει σε ποιον. Μα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί επίσημα να κάνει κάτι. Θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Εγώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω τι. Υπάρχει κάτι που δεν το έχω γράψει. Υπάρχει κάτι που δεν το έχω πει. Να κάνω τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή να πέσω στα σκατά. Ωραία. Μόνο και μόνο επειδή αυτοί θέλουν να επιβάλλουν αυτή την ατζέντα. Και λάσπη όλη την ώρα. Λάσπη. Τα τρόλ τους όλη την ώρα. Γιατί η digital εποχή δίνει την αίσθηση στον κάθε βλάκα ότι μπορεί να διαμορφώνει άποψη. Τα σχόλια κάτω από τα κείμενα, mm-hmm. Ωραία, οι σελίδες οι ανώνυμες. Μιλάμε τώρα για μια ιδέα. Ναι. Θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό γιατί αυτή είναι η εποχή, αλλά από εκεί πέρα σαν παόξιδες δεν μπορούμε να γίνουμε έτσι. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Τι να κάτσω να πω. Πείτε μου ένα πέναλτι, δηλαδή πόσες φορές στις 10 πέναλτι που τσιμπάει την μπάλα ο παίκτης και τον ακουμπάει ο τερματοφύλακας δεν δίνεται στην Ελλάδα. Ρε παιδιά, βλέπεις το παιχνίδι, αυτός που παρακολουθεί το παιχνίδι μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το πέναλτι πριν πάει 9 στις 10 φορές. 10 στις 10 φορές θα το δώσει. Αν παρακολουθείς το παιχνίδι και το βλέπεις, θυμάσαι τι έχει γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ο προπονητής έχει βγάλει παίχτη για να μην φάει κόκκινη. Γιατί έχει γλίτωσε την κόκκινη, ωραία, και τον βγάζει στο δεύτερο για να μην τη φάει στο δεύτερο. Γιατί τον Μουάρντα δεν πρόλαβε να το δει 45 λεπτά. Ωραία, φίλε, του λέω και γιατί βγάλε τον Κότσιρα. Ναι. Αφού σε σφάξανε. Ναι, ναι, γιατί ναι. Βγάλε τον Κότσιρα, πες. Ναι. Για να μην φάει κόκκινη. Αλλά ήταν και κόκκινη. Ναι. Στο επόμενο έτσι που τον ακουμπούσε κάποιον είναι δεύτερη κίτρινη. Ναι. Επίσης, είναι η φάση του Μουάρντα που λέμε για την κόκκινη κάρτα του Ιγκλέσιας. Πολύ ωραία. Είχε πλάτη ο Κουτσιάφτης και δεν το είδε. Οκ. Okay. Επόπτες δεν έχει το γήπεδο. Τέταρτο δεν έχει. Κάποιο δηλαδή δεν είδε, τον πάτησε. Και άντε αυτό, ρε φίλε.
Εγώ σου λέω του Άρντα η φάση με τον Ιγκλέσιας είναι μετά το 1-0. Εγώ σου λέω αλλάζω το πέναλτι που δίνεται, λέω εγώ, αλλά ας πούμε ότι δεν το δίνεις. Το αλλάζω και δώσ' μου την κόκκινη του Κότσιδα. Ναι. Η απόφαση του Κουτσάφτη αυτή κράτησε τον Αστέρα μέχρι το 90. Mm-hmm. Γιατί αν πάω με 10 ένα ημίχρονο ο αντίπαλος, είναι 2-0 σβηστό. Mm-hmm. Είναι 2-0 σβηστό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πόσο να αντέξει με 10 ο Αστέρας. Και μην κοιτάμε το τελευταίο 20 λεπτό που δεν βλεπόμαστε. Γιατί δεν βλεπόμαστε. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Όλοι σκάσανε. Σκάσαν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας τα τελευταία 20 λεπτά ήταν πιο φρέσκος. Κακή διαχείριση δυνάμεων από Βάρτα, από Ελκατουρί. Από Σάχοφ, από Πρίγιοβιτς, από δεν είχε η ομάδα. Ναι, εσύ μου φάνηκε και λίγο ότι. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μου φάνηκε ότι μετά τον γκολ όλοι θεώρησαν ότι το παιχνίδι τελείωσε. Κακός. Έτσι μου φάνηκε. Ναι, πήγε να το πάρει η ομάδα πολύ πιο κοινικά να το διαχειριστεί και να ψάξει με ηρεμία δεύτερο γκολ. Ναι, αλλά δεν, όταν δεν ξαφνικά τέτοιο πράγμα. Έχει σκάσει ο Βάρντα. Ναι. Που 9 στα 10 πράγματα συμβαίνουν χάρη σε αυτόν. Έχει σκάσει ο Ελκαντουρί. Πολλά λάθη και αυτό και ο Βάρντα. Έχει σκάσει ο Σάχοφ που ήταν ο καλύτερος χαφ μας. Ωραία. Ο Χατσερίδης έχει χάσει τη συγκέντρωσή του, κάνει 4-5 λάθη από το 75 και μετά που ούτε στο τοπικό. Πώς το λένε, υπάρχει η αλλαγή πλευράς του Βάρντα που δίνει από εκεί, περάστε κόσμο. Ναι. Μπαίνει ένας παίκτης ο οποίος ήταν έτοιμος. Ο Βέρμπλουμ τα πρώτα 10 λεπτά δεν πρέπει να έχει συναντήσει αντίπαλο. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάρχει και αυτή, η ανάγνωση στο παιχνίδι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά, πραγματικά πείτε μου, τι να κάτσουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να έχω κάθε εβδομάδα 900 φυγμούς επειδή το θέλει η ΑΕΚ. Ωραία. Όχι να το παίζω εκεί περάνω. Αλλά δεν μπορώ να έχω αυτή την κουβέντα. Ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει πάρει 10 φορές χειρότερα. Μιλάνε για... Για τον Πρίγκοβιτς, πώς απέναντι έχει κερδίσει ο Πρίγκοβιτς, 2,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω το όχι πρώτο. 2,5, πόσα είναι, ρε. Ένα γεμάτο, 1,5. Δεύτερο τώρα. Ναι, δεύτερο τώρα. Πόσα απέναντι έχει κερδίσει, ξέρεις. Ξέρω εγώ, ένα. Αυτό που κέρδισε τώρα, δύο, όχι, πόσα. Όχι. Συνολικά τρία. Mm-hmm. Τρία συνολικά. Ποια ήταν να δεις, μου τα είχε βάλει. Το είχα ζητήσει από στέγιο να μου το κάνει. Δηλαδή, center for, σε 60 παιχνίδια mm-hmm. έχει κερδίσει τρία απέναντι, εντάξει. Και επίσης επειδή προσπαθούν και να περάσουν και ένα, ξέρεις, και μέσα social media και όλα αυτά ότι είναι ότι βουτάει, ωραία, παιδιά, αυτή τη φάση, όλοι οι επιθετικοί πέφτουν για να πάρουν πέναλτι, δηλαδή, αυτό θέλω να κάνω, να προλάβουν να τσιμπήσουν την μπάλα για να πέσουν να πάρουν πέναλτι. Το ίδιο έκανε και ο Πρίγιοβιτς. Περίμενε. 16-17 κανένα κερδισμένο πέναλτι. Ναι. 17-18, δύο κερδισμένα πέναλτι. Ένα με τον Αστέρα στην Ήτα, με 3-2. Mm-hmm. Και ένα στο 5-0 με το Λεβαδιακό σε ανατροπή από τον Αντιλέχου. Που σίγουρα ο Αντιλέχου έχει κάνει ανατροπή, ρε, που δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται ο Αντιλέχου να μην έχει κάνει πέναλτι. Ναι. Εντάξει, δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν έχει κάνει, ρε φίλε. Δηλαδή, υπάρχει πίσω. Ο Αντιλέχου γεννήθηκε, βγήκε από το μεευτήριο και κλάδεψε τη διπλανή του μεευτηρίου, της γυάλας. Την έδωσε μια κλωτσιά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ο Αντιλέχου είναι. Εντάξει, δεν είναι ο. Ξέρω εγώ, ο Βοναπάρτης. Εντάξει, και ένα το χθεσινό. Τρία. Το προχθεσινό. Αυτά είναι τα κερδισμένα πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Που μας τον παρουσιάζουν σε σημασμένο. Που είχαν εκείνη την κουράδα τον Αραούχο πέρσι. Που κάθε φορά που τον ακουμπούσε κάποιος έκανε 14 κολοτούμπες. Δείτε το τελικό. Δείτε το τελικό. Κάθε επαφή του Αραούχου με αντίπαλο είναι 14 κολοτούμπες στα δεξιά και 14 αριστερά. Πάει. Πώς είναι τα καρούλια. Έτσι. Και κέρδισε την κόκκινη του Μαουρίτσιο. Που ήταν απλά μια γεμάτη κλωτσιά. Ναι. Ευτυχώς υπήρχε εκεί ο παλίκαλος ο Φράνιος που δεν κατάλαβε γιατί έφαγε κόκκινη. Ούτε χαμπάρι δεν πήρε. Να μην χαζώ. Ωραία. Και πήγε το παιχνίδι έτσι όπως πήγε στο τέλος. Δηλαδή, ακόμα και η προπαγάνδα τους είναι εντελώς ηλίθια. Λέει ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος, παιδιά, έπαιρνε 40 πέναλτι τη σεζόν. Ναι. Και επίσης, πρόσεξε. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είμαστε και τόσο χαζοί για τον εξής λόγο. Δηλαδή, κυκλοφορεί
το κομμάτι της φωτογραφίας του Πρίγιοβιτς καρέ-καρέ. Και βγάζει μια φωτογραφία πριν φτάσει το κομμάτι της επαφής με τον Παπαδόπουλο, ναι, και λέει έτσι έπεσε. Έτσι, ρε φίλε, έχει άλλες 10 φωτογραφίες από κάτω που φαίνεται η επαφή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είμαστε πρωτόγονοι εδώ πέρα πάνω. Πια. Μπορεί πριν κάποια χρόνια να ήμασταν. Ήμασταν. Ναι. Ήμασταν. Πριν κάποια χρόνια μπορεί να ήμασταν. Τώρα δεν είμαστε. Αλλά έχει εξελιχθεί ο οργανισμός. Ναι, μπράβο. Μάλλον οι καθυστερημένοι είστε εσείς. Προσπαθείτε να μας πείσετε, εκτός αν βάλαμε κολλάζ το χέρι του Παπαδόπουλου στο πόδι του Πρίγιοβιτς. Αλλά σου λέω και πάλι. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ αυτών των πέναλτι. Παρότι στην Ελλάδα δίνονται. Okay. Γιατί υπάρχει όντως η πρόθεση του Πρίγιοβιτς να πάρει το πέναλτι. Μπάλα και να πάρει το πέναλτι. Πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Μαζί σου, μην το δώσεις. Δώσε μου εμένα την καρτούρα τη δεύτερη ετοιμάς. Που είναι. Που αναγκάζεται ο πολύ εκνευρισμένος Σάβας Παντελίδης. Που αν περνούσε από μπροστά του το Τουρτουρού TV του Βόλου θα έλεγε για το πέναλτι. Πέρασε η Νόβα, το είπε. Συνέντευξη τύπου το είπε. Το Βουρβουρού, το Τουρτουρού θα το έλεγε. Το ένα θα το έλεγε, το άλλο θα το έλεγε. Ωραία. Μαζί σας πάλι. Ναι. Δώσε μου μια την κοκκινούλα. Να σου πω εγώ, ρε Παντελίδη, μετά από στάσε. Που μου κατέβασε ομάδα με 3 αμυντικά χαφ. Και γιώμα να παίξουμε στην πλάτη. Όχι, αυτό μπορείς να παίξεις. Το δέχομαι. Αλλά μην μου το παίζεις και θυγμένος. Αυτά. Αυτό που θα αφήσουμε πίσω. Όχι. Και πολύ ασχοληθήκαμε κιόλας, ναι, για σήμερα. Επίσης, αυτό το τέταρτο που ασχοληθήκαμε πολύ ήταν. Επίσης, για το ρεκόρ ανάρτησης μπλοκ συντοπιτών, δηλαδή τελειώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτό το κάνω εγώ, φίλο, το γράφω ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Τέταρτο... Όταν γράφω ποδόσφαιρο στο site, το κείμενο είναι γραμμένο. Αν γίνει κάτι στο τέλος, να ξέρεις, έχω ρημαχτεί, θα κάνει να ανέβει κανένα τέταρτο. Ωραία, το κείμενο είναι γραμμένο και με το που τελειώνει, κράκα ανεβαίνει. Ναι. Πολύ εύκολο είναι στο, ναι, ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είσαι στο μπάσκετ, πρέπει να περιμένεις, πέφτεις στο τέλος. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έκαναν και διάφοροι συνάδελφοι. Συνάδελφοι του τέλειο κρακ, του, τρεις φυρίχτρες. Παπ. Έντερ. Δημοσιευμένο. Παιδιά, με όλη την καλοσύνη, και δεν αναφέρομαι σε οπαδούς, αναφέρομαι σε συνάδελφους. Με όλη. Και εδώ έχουμε. Και εδώ. Και ο Χρήστος έκανε ρεκόρ. Εντάξει. Με όλη την καλοσύνη. Αντιληφθείτε γιατί παίζετε 4 χρόνια μακριά από τη Super League. Κοιτάξτε την ομάδα σας, αγαπήστε πρώτα απ' όλα την ομάδα σας και το παιχνιδάκι με το φταίει ο ΠΑΟΚ για όλα δεν δούλεψε. Σας έχει κάνει μια χαρά μεταγραφές όπου ο Καρυπίδης, μπράβο, το έχω περίμενα πολύ χειρότερες. Ντικινή, Γιουνές, ο Γκαρσία, καλός παίχτης, ο Μαρτίνεθ, έκλεισε ο Μαρτίνεθ. Το έχω χάσει αυτό. Με Σιώπη και Μαρτίνεθ είχα μείνει εγώ προχθές. Α, το Σιώπη, δεν έχει το Σιώπη. Οκ, δεν το ξέρω. Μαρτίνεθ, αν έρθει, δεν ξέρω αν έρθει. Τρεις-τέσσερις άλλοι κανονικοί ποδοσφαιριστές. Μια χαρά ομάδα. Γιατί ασχολείστε μαζί μας? Με τρόπο που να φαίνεται ότι είστε συμπλεγματικοί. Δηλαδή, τον παραδοσιακό Αργιανό, τον αστό, τον έχετε κάνει να σας συγχαθεί εσάς τους ίδιους. Δηλαδή, εγώ που περπατάω στο κέντρο και μιλάω. Δηλαδή, ντρέπονται να μιλήσουν. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας. Μου κάνετε και αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, δεν αναφέρομαι στον κόσμο. Ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει, δουλειά του, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Ασχοληθείτε. Μην ασχοληθούμε κι εμείς και αρχίσουμε άλλα μετά. Αυτά. Φεύγεις, αγάπη μου. Πόσες τούρτες παίζεις για το σπίτι? 2. Καλά είμαστε. Πάει δίαιτα. Ξεφτυλίστηκε. Αυτά, παιδιά. Ήρθα κι εγώ. Αυτά. Μπράβο, Ελένη, καλώς όρισες. Ήρθα κι εγώ να συμβάλλω στην εκπομπή. Να συμβάλλεις. Ωραία. Οπότε από αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά. Μία σκοτεινή εκπομπή. Ναι. Να σου πω κάτι, θα είμαστε κανονικά, αλλά. Από την Τούμπα θα είμαστε εμείς. Α, έχεις την τρέξη τύπου αύριο. Τι ώρα? Έτσι ακριβώς. 12 η ώρα Λουτσέσκου. Πολύ ωραία. Και Λεωνάρντο Ντος Μάτος Ντα Σίλβα. Παιδιά. Μπράβο ρε, θα είσαι εκείνη που θα είσαι, έτσι. Νίκο μου, τα ευκόλως εννοούμενα. Πολύ ωραία. Παραλείπονται εκεί. Ωραία. Ζωντανά. Έτσι, λοιπόν. Δηλώσεις προπονητή και Βραζιλιάνου. Μέσα από τον Λίμπερο 107,4. Άμα τα τραβούσε 12.30 θα ήταν λουκουμάκι. Σκέψω ότι έχει και μετάφραση. Ναι, το ξέρω, δεν το ξεχνάω αυτό. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ήταν 12.30, ήταν λίγο πιο ωραία. Αλλά εκεί θα είμαι, εκεί θα είμαστε. Πολύ όμορφα. Έτσι το καθήκον μας καλεί στην Τούμπα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, έτσι να γυρνάς από άδεια, έτσι πρέπει να είναι εκπομπές. Έτσι, ωραία, ναι. Η συνέντευξη τύπου να έχει, αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς ξανά εδώ αύριο στις 12.24, κανονικά αύριο. Και με δηλώσεις από Τούμπα, αμυγός ΠΑΟΚ το διορό μας, όχι όπως σήμερα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε.